Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Νίκο Βεζερτζή. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Γεια σου. Ό,τι και αν γίνει, όσα χρόνια και αν περάσουν, όποια ιδιότητα και αν αποκτήστηκε στην πορεία, η πιο σημαντική στη ζωή σας νομίζω είναι αυτή. Έτσι είναι. Νομίζω η πιο δύσκολη, η πιο ωραία. Ήθελες να μου φτιάξει τη μέρα μετά από τους φούρνους. Μόνο αυτό, που... Βέβαια, όχι μόνο με τον έφυξες, αλλά με συγκίνησες και πάνω απ' όλα. Κύριε Βεζερτζή, αν θέλετε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί σας χάνουμε. Τώρα πρέπει να είστε κάπου και σε ποιο σημείο, ποιος ξέρει σε ποιο σημείο του νομού θα είστε. Είμαι λίγο έξω, λίγο παρακάτω μπορώ να πας γιατί μας χάνουμε. Ναι, ναι. Λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούμε και να συνομιλήσουμε. Λέω, Δημήτρη, ότι ήταν το τόσο συγκινητικές αυτές τις στιγμές, μου θύμισες πολλά πράγματα, μνήμες οι οποίες για μένα έχουν μείνει ανεξίτηλες και πόσα χρόνια και να περάσουν και όσα χρόνια και να ζήσουν. Πώς τα θυμάστε αυτά με νοσταλγία, με χαρά, πώς σας έρχονται στο μυαλό αυτές οι στιγμές στον ΠΑΟΚ, με τις επιτυχίες, τις αποτυχίες? Ήταν μια άλλη εποχή, ήταν το μπάσκετ, ήταν στις δόξες του και το έχω πει πολλές φορές ότι ευτυχώς εκείνη την εποχή ήταν το μπάσκετ που κράτησε το ποδόσφαιρο, γιατί θυμάστε ποια ήταν η διαφορά. Ναι. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα η οποία ήταν, νομίζω, ίσως και συνέχεια μετά από τη Γενέβη, ίσως να ήταν και η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, που πολλές φορές συμβαίνουν και τα ατυχήματα. Τότε πήραμε την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημα και φτάσαμε στην ζωή μας που ήταν να πάρουμε και το πρωτάθλημα Ευρώπης, και μιλάμε για τίτλους που δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα, έτσι. Μετά πήρα και κάποια άλλα σωματεία και λοιπά. Ήταν πρωτόγνωρες οι στιγμές που περάσαμε. Ως που φτάσαμε μετά στο Final Four της Αθήνας, είχε γίνει μια τεράστια επένδυση κάνοντας εκείνη την υπερομάδα με Cliff Livingston και λοιπά. Οι πάνω από 40 τα θυμούνται πιο καλά αυτά. Και δυστυχώς συμβαίνει αυτά, είναι αθλητισμός. Υπάρχει και η νίκη, υπάρχει και η ήττα. Χάσαμε εκείνο το πρωτάθλημα Ευρώπης μέσα στην Αθήνα, μέσα από τα χέρια μας, που πιστεύω ακόμη και σήμερα ότι το χάσαμε από υπερβολική αισιοδοξία. Ναι. Είμαστε από φαβορί, αλλά όλα ξέρουν ότι ήταν δύο διαδικαστικοί αγώνες με το να σηκώσουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεν σας κρύβω ότι με ορισμένες ομάδες από αυτές τότε, αν θυμάστε, στα μεταξύ μας παιχνίδια για να φτάσουμε στο Final Four, υπήρχαν ομάδες οι οποίες στην έδρα τους μέσα, μεγάλες ομάδες, Ορτές, Κνόρ Μπολόνια κλπ. Κνόρ Μπολόνια, τις βάζαμε και 20 πόντους. Τσιμπόνα. Ήταν υπερομάδα τότε, ήταν το κάτι άλλο εκείνη την εποχή. Κύριε Βεζερτζή, πιστεύω ότι και να φτάσουμε κάποια στιγμή να ζήσουμε και ένα τέτοιο σημείο. Όλοι αυτοί ενασχόλησαν τον αθλητισμό. Τι σας άφησε τώρα μετά από χρόνια που τα θυμάστε? Τα καλά θυμάστε, τα άσχημα θυμάστε? Σας άλλαξε ως άνθρωπο? Τι σας άφησε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στον αθλητισμό? Γιατί και εμείς μέσα στον αθλητισμό ζούμε, και όλοι όσοι μας ακούνε, και είναι ένας άλλος τομέας. Ήταν τα καλύτερα χρόνια σας. Να σου πω ότι μου άφησε και πολύ καλές στιγμές, αλλά μου άφησε και άσχημες στιγμές. Έτσι. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω είναι τις άσχημες στιγμές να τις αφήσω πίσω και να κρατήσω και να κρατάω μόνο τις καλές στιγμές, όπως αυτό που μου κάνατε προηγουμένως και άκουσα τον τελικό του κυπέλου Ευρώπης τότε στη Γενέβη, που δεν ήταν ένας τελικός ΠΑΟΚ, ήταν ένας τελικός μιας Ελλάδας ολόκληρης που τη βγάλαμε στον δρόμο. Ναι. Ο αθλητισμός πάντοτε σας αφήνει και καλές και άσχημες στιγμές, και εσείς που ασχολείστε. Το θέμα είναι να τις αφήνεις πίσω τις κακές στιγμές και να θυμάσαι μόνο τις καλές. Εγώ έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα στον ΠΑΟΚ, το έδωσα ό,τι μπορούσα. Το ευχαριστιόμουν και εγώ αυτό το πράγμα και ήθελα να κάνω το όνειρο των ΠΑΟΞΙΔΟ πραγματικότητα, το οποίο ήταν και όνειρο δικό μου. Νομίζω ότι ως ένα σημείο, αν όχι 100% το πέτυχα, διότι είχαμε φτιάξει μια υπερομάδα πολύ, πολύ γνωστή σε όλη την Ευρώπη, και παίζαμε μπροστά σε ένα κοινό που από Δευτέρα εξαντλούσε τα εισιτήρια
με 5.000 μέσα, 6 και 6.000 απ' έξω να περιμένουν πως δουν κανένα στήρο. Ήταν στιγμές εκπληκτικές, μέσα ανεπαλλάλλητες, οι οποίες όταν έρχονται στη μνήμη μου προκαλούν συγκίνηση. Θέλω να πούμε αρκετά για πολλά θέματα που σας αφορούν, αλλά σε αυτό να μείνουμε, κύριε Βετζετζή, αυτό που περιγράφεται, αυτό το κλίμα, αυτή τη συσπήρωση, αυτό το ενδιαφέρον, αυτή την τρέλα, πώς επιτυγχάνεται αυτό? Γιατί είναι ίσως ό,τι σημαντικότερο λείπει από τον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια. Αυτή η καλή διάθεση, αυτή η ανυπομονησία, αυτό το καλό κλίμα, αυτή η συσπήρωση. Πώς το πετύχατε εσείς τότε? Ήταν η δημιουργία μεγάλης ομάδας? Και πώς λείπει τώρα, πώς άλλαξαν τα χρόνια? Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει όντως τα χρόνια, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι, και αυτό το οποίο πιστεύω πάντοτε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ενωμένος. Πρέπει να είναι μια γροθιά, πρέπει να προχωρούν όλοι μαζί, να προχωρούν και στις νίκες και τις ήττες. Γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ, όπως δεν θα το ξεχάσει κανένας, ότι πάρα πολλές φορές κάναμε ορισμένες επώδυνες ήττες. Μου ερχόταν η απαγοήτευση να τα παρατήσω εκείνη την ώρα, γιατί μετά από τεράστια προσπάθεια ενός χρόνου κλπ. Φτάναμε να χάνουμε ένα πρωτάθλημα, παραδείγματος χάρη, μέσα στα χέρια μας, γιατί δεν ξεχνάει κανένας πως χάσαμε ένα πρωτάθλημα πριν πάρουμε το πρωτάθλημα Ελλάδος την προηγούμενη χρονιά μετά τη Γενέβη. Πως χάσαμε ένα πρωτάθλημα στα 3 και 2 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Το θέμα ήταν ότι πάντοτε με κρατούσε ο κόσμος. Δηλαδή εκείνο εκεί δεν θα το ξεχάσω, ότι δεν πειράζει πρόεδρε, όλοι μαζί, δεν πειράζει. Του χρόνου πάλι όλοι μαζί, αυτό το όλοι μαζί έπαιζε μεγάλο ρόλο. Αυτό πώς επιτυχάνονταν, αυτό ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Πώς γίνονταν? Ο κόσμος και ειδικότερα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που είπα και άλλη φορά ότι είναι κίνημα, δεν είναι απλώς φύλαθλοι ομάδος. Είναι ότι βλέπανε στο πρόσωπό μου έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε για το καλύτερο αφενός και αφετέρου είχε, δεν μπορώ να την πω τη λέξη, την τρέλα, αλλά πρέπει να την πω, είχε μια τρέλα σαν τη δική τους, που είχε βάλει πολύ υψηλούς στόχους για τον ΠΑΟΚ. Να το πω εγώ με μια άλλη έκφραση και να μας πείτε πώς το επιτυχάνατε και τώρα πώς δεν γίνεται. Εσείς δίνατε όραμα. Δίνατε όραμα. Όλοι πιστεύανε σε αυτό. Αυτό το πράγμα δουλεύετε, επιτυχάνετε με λεφτά, είναι με τρέλα, και πώς μπορούν να το καταφέρουν τώρα κάποιοι άλλοι παράγοντες που αξίζουν πραγματικά, αλλά δυσκολεύονται να δώσουν όραμα? Είπατε τη σωστή λέξη. Όντως τότε έδιναν όραμα. Και αυτό το όραμα πρέπει να δώσεις το φύλαθρο κόσμο του ΠΑΟΚ, για να τον έχεις συμπαραστάτη σου και να τον έχεις δίπλα σου και στα δύσκολα και στα εύκολα. Βλέπω ειλικρινά σου, ναι, διακρίνω τώρα τα δύο τελευταία χρόνια, ότι προσπαθούν ορισμένοι άνθρωποι να δώσουν το όραμα στον ΠΑΟΚ. Δεν δίνεται από μία μέρα στην άλλη. Ξέρεις, είναι και θέμα χαρακτήρας, πώς μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να εκφραστεί και πώς μπορεί να κερδίσει τον κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες. Αν τον ΠΑΟΞΥ δεν του δώσεις όραμα για μεγάλες επιτυχίες, επειδή έχει μάθει και έχει ζήσει μεγάλες επιτυχίες, δεν θα τον κερδίσει ποτέ. Πρέπει να του δώσεις όραμα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά. Τότε, σας λέω, βλέποντας τις προσπάθειες τις οποίες έκανα, γιατί εγώ με τους φιλάθλους συμπορευόμουν, έτσι. Δεν τους είχατε σε απόσταση. Δεν τους είχα. Ήμασταν όλοι μαζί, δηλαδή προχωρούσαμε όλοι μαζί, και πολλά από τα πιστεύω τους ήταν και πιστεύω δικά μας. Και πολλές φορές θα συζητούσαμε, και πάρα πολλές φορές ήμουνα και σε εκδηλώσεις τις οποίες κάνανε, συζητούσαμε προβλήματα της ομάδας, τους άκουγα. Δεν είπα ότι επειδή μου λέγανε αυτό το πράγμα την άλλη μέρα θα το έκανα, αλλά τέλος πάντων τους άκουγα. Είχαμε μια συμπόρευση, και αυτή η συμπόρευση έφερε εκείνα τα αποτελέσματα, εξάλειψε βασικά τη βία από το γήπεδο, έτσι, που συμπορευόμαστε όλοι μαζί. Ναι. Δηλαδή με ένα σύνθημα το οποίο γινόταν, σταματούσαν τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε, είχε γίνει πλέον βέβαια και καθαρά μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, και έπαιζε μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο, εκτός από τις φωνές και το πάθος που έχουν οι ΠΑΟΞΥΡΕΣ, κατά τα άλλα ήταν εκκλησία. Κύριε Βετζετζή, δεν τιμωρηθήκαμε και ποτέ. Όπως το ζείτε, όπως τον είδατε, όπως τον γνωρίσατε, ο Ιβάν Σαββίδης
απέχει πολύ από το να πετύχει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Ο Ιβάν Σαββίδης, από ό,τι κατάλαβα, θα σου πω και πάλι, θα χρησιμοποιήσω πάλι τη δύο λέξη, το βλέπω ότι έχει τρέλα με τον ΠΑΟ και θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ίσως να μην μπορεί λόγω της απόστασης, λόγω του ότι ναι, απέχει, ας πούμε, ναι, από την καθημερινότητα εδώ, mm-hmm, τη δικιά μας του ΠΑΟ, αλλά και των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, να του λείπουν ορισμένα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό που έχω καταλάβει μετά από τη συζήτηση, έχει όραμα, έχει μια τρέλα για τον ΠΑΟΚ και εύχομαι και ας πιστεύουμε και όλοι μας ότι θα κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν του αρέσει και αυτού να είναι δεύτερος. Του αρέσει να γίνει πρώτος. Mm-hmm. Για να γίνεις λοιπόν πρώτος πρέπει και χρήματα να ξοδέψεις και μεγάλους παίκτες να φέρεις, αλλά το κυριότερο, ξέρεις τι πρέπει. Πρέπει να πάρεις τον κόσμο μαζί σου, να τον έχεις τον κόσμο μαζί σου, να είναι ο κόσμος δίπλα σου. Πείτε το μυστικό. Πείτε το μυστικό. Είναι κάποια 2, 3, 4, 5 πράγματα προφανώς που το πετυχαίνεις αυτό, το κερδίζεις. Όταν κάνουμε ένα ραντεβού που έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μετά τις 26 του μηνός, έχω πολλά πράγματα να του πω και πιστεύω ότι αν ακούσει από τα 10 τα 5 θα μπορέσει να κερδίσει τον κόσμο, γιατί το αξίζει. Ένας άνθρωπος που βάζει χρήματα αυτή τη στιγμή, πάρα ναι, πολλά χρήματα ναι, στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Τα ακούω καμιά φορά, έλα μου τι έβαλε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Χρήματα τα οποία δεν τα έχουμε δει ούτε στο όνειρό μας. Και τα έχει βάλει στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν τοποθετήθηκαν σωστά ή όχι. Όλοι οι πρόεδροι μεγάλοι, όλοι οι πρόεδροι με τα πολλά λεφτά, όλοι οι πρόεδροι οι οποίοι δεν αναμίχθηκαν ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά μπήκανε τώρα. Δηλαδή, αναφέρομαι και τον Παρδινό Γιάννη στην αρχή, τον Κόκαλη συνέχεια. Στην αρχή χάνουν και χρήματα από το πάθος να κάνουν, νομίζοντας ότι με τα χρήματα μόνο μπορεί να κάνεις μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Το έχει το πάθος, έχει το όνειρο και θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Εύχομαι να μπορέσει, αλλά το κυριότερο να μπορέσει να φέρει τον κόσμο δίπλα του. Να φέρει τον κόσμο και να τον κάνει συμμέτοχο, συναγωνιστή, συμπροταγωνιστή, να τον κάνει δηλαδή να του δώσει ένα όραμα. Δίπλα του. Κύριε Βεζιρτζή, είναι γνωστό ότι είστε υποψήφιος στις εκλογές στην δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, ένας καλός παράγοντας όπως περιγράφαμε που πείθει τον κόσμο και δίνει όραμα στον κόσμο, έχει πολλές διαφορές από έναν καλό πολιτικό που επίσης πρέπει να πείσει, να δώσει όραμα αλλά και να κάνει πράξεις? Έχουν πολλές ομοιότητες? Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν την εντύπωση, γιατί μιλάτε για το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό, έχει την εντύπωση ο κόσμος ότι από τον αθλητισμό μετακινεί στην πολιτική κλπ. Δεν είναι. Και όταν ήσουν στον αθλητισμό ή όταν είσαι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, να ξέρεις, είσαι ένας πρωθυπουργός, έτσι, γιατί έχεις να κάνεις με ένα τεράστιο κίνημα που λέγεται ΠΑΟΚ, να κάνεις με εκατομμύρια φυλάς σε όλη την Ελλάδα. Και με αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση, από τις αποφάσεις δικές σου κρίνεται το μέλλον ενός συλλόγου, από τις αποφάσεις δικές σου κρίνονται οι χαρές, οι λύπες των φιλάθλων. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο δύσκολα από την πολιτική. Και γι' αυτό λέω πάντοτε ότι ένας παράγοντας ο οποίος πέρασε αυτά τα χρόνια ολόκληρα, μια ζωή δηλαδή, από μια τέτοια τόσο μεγάλη ομάδα όσο είναι ο ΠΑΟΚ, και άφησε το στίγμα του, θετικό, αρνητικό, όπως θέλει ο καθένας του κρίνει, άφησε όμως ένα στίγμα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει το ίδιο και πιο εύκολα και περισσότερα πράγματα στην πολιτική. Αρκεί να πιστεύει, εγώ ξέρω ότι το πιστεύω, αρκεί να έχει φωνή που εγώ ξέρω ότι την έχω. Γιατί να σου πω και κάτι τελευταίο, εγώ αυτά που λέω σήμερα, επειδή τα λέω και τα πιστεύω και θέλω να τα πιστεύει και ο κόσμος, γιατί εγώ αυτό το που λέω και το πιστεύω το έχω αποδείξει ότι το κάνω στην πράξη. Έχω αποδείξει αυτό το πράγμα. Και θα αποδείξω σε αυτούς που θα με πιστεύουν και αυτούς που θα μου δώσουν ένα σταυρό, γιατί εγώ να βαθαστεί. Αν θέλετε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί πάλι σας χάνουμε και δεν ακούγονται καλά αυτά που λέτε. Αν θέλετε λίγο να σταθερό. Είμαι λίγο εκτός. Εδώ σας ακούμε, εντάξει. Εντάξει, τώρα ακούγομαι ναι, καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύω, αυτό το οποίο λέω, ξέρει ο κόσμος από την αθλητική μου πορεία όλα αυτά τα χρόνια, ότι ό,τι λέω το κάνω κιόλας.
Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στην πολιτική. Ό,τι έχω πει και ό,τι έχω υποσχεθεί, που δεν υπόσχομαι εύκολα, αλλά ότι μπορώ να κάνω υπόσχομαι, θα το κάνω και θα το πραγματοποιήσω, διότι έχω φωνή. Και από την ώρα που έχω φωνή και έχω αξίες, αυτό που πρέπει να κάνω θα το πραγματοποιήσω. Εγώ λοιπόν δεν ζητάω τίποτε, όχι μόνο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα αθλητικό κόσμο, ότι γιατί εισπράττω και την αγάπη ανθρώπων από άλλες ομάδες, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Θα σας το ρωτήσω, εγώ, έχω προσφέρει, εγώ έχω προσφέρει στον αθλητισμό αυτά που έχω προσφέρει. Καλύτερα τα ξέρουν άλλοι, δεν θέλω να μιλάω για μένα. Έχω δώσει πάρα πολλά, δεν έχω πάρει τίποτα. Αυτή τη στιγμή έρχομαι και ζητάω ένα σταυρό. Όποιος λοιπόν ψηφίζει στο κόμμα το οποίο ανήκω και κατεβαίνω στις εκλογές, ας δώσει ένα σταυρό σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ποιες είναι οι αξίες του και τι μπορεί να κάνει. Θα σας μιλήσω ειλικρινά, γιατί συζητιέται πράγματι πάρα πολύ μεταξύ των παροξίδων η υποψηφιότητά σας. Η επιλογή σας, το γιατί, το κόμμα με το οποίο κατεβαίνετε. Και όλοι ψάχνουν αυτό το γιατί. Όλοι θέλουν να ακούσουν γιατί θα έπρεπε να ψηφίσουν τον Βεζερτζή. Και επαναλαμβάνω, συνδυάζεται αυτό και με το κόμμα. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί στον ΠΑΟΚ η συζήτηση μεγάλη είναι τα χρέη, για παράδειγμα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δόθηκαν πολλές υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Γι' αυτό λέω ότι είναι αυτή η συζήτηση το γιατί. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σε αυτό το τρυπάκι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να υποσχεθώ πράγματα τα οποία υποσχέθηκαν άλλοι για να κάνουν τον καλό ή να πάρουν με το μέρος της φυλάσσης ΠΑΟΚ. Δεν θα πω τέτοια πράγματα. Εγώ είπα προηγουμένως ότι ξέρουν πόσοι αγωνιστές είμαι, ξέρουν τι αγώνες κάνω. Ξέρουν πόσο μπορώ να μιλήσω και μέχρι πού μπορώ να μιλήσω. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνω εγώ είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε όλοι σας και το γνωρίζει και όλος ο φύλαθος κόσμος. Αλλά σε ό,τι αφορά το κόμμα, γιατί γίνει και την προηγούμενη φορά αυτή η ιστορία, ναι. Ο κάθε ένας ανήκει σε κάποιο κόμμα, έτσι. Mm-hmm. Είτε είναι της αρισκίας μας, είτε δεν είναι. Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Από την ώρα που αυτοί ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, από αυτούς ζητάω να μου δώσουν ένα σταυρό. Αυτοί που δεν ψηφίζουν, πάλι τους εκτιμώ, πάλι τους αγαπώ και μπορούν να ψηφίσουν το κόμμα τους. Κύριε Βεζερτζή, τώρα από περιέργεια, οι παοξίδες εντός πόλεως, εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, με τους παοξίδες που είναι γύρω από την πόλη, σε άλλους δήμους και πιο ανατολικά και πιο δυτικά, είναι ενδιαφέρουν? Δηλαδή αυτά που σας λένε, η νοοτροπία τους, βλέπετε διαφορετικούς ανθρώπους? Δεν μπορώ να... Όχι. Να σας πω ότι είναι διαφορετική. Από την ώρα που οι σύνδεσμοι και τις Θεσσαλονίκες πήραν τις αποφάσεις σωστές, τις οποίες πήραν τώρα τελευταία, και από μέσα μπορέσαν και ξεκαθάρισαν τους συνδέσμους ανθρώπους σωστούς και απομάκρυναν όλα τα αναρχικά στοιχεία που είχαν εισχωρήσει, οι σύνδεσμοι σχεδόν έχουν γίνει ίδιοι. Τους βλέπω, αυτά τα παιδιά έχουν ένα πάθος, ένα όνειρο, ένα όραμα κλπ. Πώς θα κάνουν τον ΠΑΟΚ μεγάλο? Και θέλουν με τη βοήθειά τους να κάνουν τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Το πιστεύουν αυτό το πράγμα, ζούνε και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ, όπως ζούσα και ανέπνεα και εγώ όλα εκείνα τα χρόνια. Ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ, και όπου μπεις και όπου μιλήσεις και όπου τελειώσεις την ομιλία, στο πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσουν είναι αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ή αν θα κάνει καμία μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Ή αν θα κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, που χρειάζεται μεταγραφή, και εγώ συμφωνώ βέβαια μαζί τους, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται όντως τουλάχιστον τρεις μεταγραφές. Καλή μεταγραφή τι σημαίνει, Πρόεδρε? Πολλά λεφτά? Καλή μεταγραφή σημαίνει ότι όταν τον πάρεις πρέπει να τον βάλεις να παίξει και να κάνει τη διαφορά. Παίχτες οι οποίοι να λες ότι κάνει μεταγραφή, όπως για το καλοκαίρι με τις μεταγραφές, ξέρετε ότι όλες οι ομάδες βγαίνουν από τα φύτρες. Ναι. Παίχτες θα έρθει, πρέπει να έρθει, πρέπει να μπει στην ομάδα και να κάνει διαφορά. Είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε. Τώρα αν είναι φτηνότερος ή ακριβότερος, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, γιατί αν θυμάστε και έναν που πέσει στον Παναθηναϊκό της Ερμπά, τον πληρώναμε εμείς 600.000 και πήγε με 150.000. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Mm. Το θέμα είναι ότι ο παίκτης ο οποίος θα έρθει πρέπει την άλλη μέρα να παίξει στην ομάδα και να είναι καλύτερος από αυτούς που έχει. Τέτοιους παίκτες χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, και όχι να κάνουμε μεταγραφές για τις μεταγραφές και να ευχαριστούνται αυτοί οι οποίοι διαβάζουν μόνο εφημερίδα. Και όταν τους βλέπουν, αρχίζουν και βρίζουν μετά. Μάλιστα. Κύριε Βεζερτζή, ευχαριστούμε γιατί συνεχίζεται και ο δικός σας αγώνας. Να είστε καλά.
κρατάμε αυτό που είπατε για την νέα συνάντηση με τον κύριο Σαββίδη που θα έχετε την ερχόμενη εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα πυκνώσουν οι επαφές μαζί του. Καλή συνέχεια στο δικό σας αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.